Πρόκειται για μια ακόμα σελίδα ντροπής από τις πολλές για το Υπουργείο Υγείας. Στις αρχές της πανδημίας αναγνώρισαν τη δύσκολη μάχη που έδιναν με τον κορονοϊό και πέρα από τα χειροκροτήματα για τους ανθρώπους με τις λευκές μπλούζες, η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας αποφάσισε να ενισχύσει γενναία την αποζημίωση των εφημεριών τους. Σήμερα όμως, τόσους μήνες μετά, δεν έχει ακόμα βρεθεί το κονδύλι για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης, αλλά αντιθέτως, οι γιατροί της πρώτης γραμμής στο Ρέθυμνο καταγγέλουν ότι έχουν νιώσει το μαχαίρι στο εισόδημά τους, μιας και πληρώνονται μόνο τις 4 πρώτες εφημερίες και όχι τις υπόλοιπες. Από τότε μέχρι τώρα, οι συνάδελφοι όχι μόνο δεν πήραν αυτή την ενίσχυση, αλλά μειώθηκε και το εισόδημά τους κατά 200 με 300 ευρώ, γεγονός που πολλούς τους έφερε στα όρια τους. Και κανείς δεν γνωρίζει να μας πει πότε θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί τα δεδουλευμένα τους. Από το Δεκέμβρη υποτίθεται ότι πάνω από τις 4 εφημερίες η εφημερία πληρώνεται με 250 ευρώ. Οπότε μας πληρώνουν τις 4 εφημερίες, μας δίνουν έναντι δηλαδή εφημερίες από το Δεκέμβρη και είναι τώρα ο Σεπτέμβρης και δεν μας έχουν καθαρίσει αυτούς τους 8 μήνες εφημεριών. Με τη γλώσσα των αριθμών, αυτό σημαίνει ότι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, για παράδειγμα, οι περίπου 20 γιατροί της πρώτης γραμμής, όπως παθολόγοι, πνευμονολόγοι, εντατικολόγοι και γιατροί των επειγόντων, χάνουν το μήνα από το εισόδημά τους 200 με 300 ευρώ κάθε γιατρός, ενώ μέχρι στιγμής το Υπουργείο χρωστά σε κάθε έναν από τους 20 αυτούς γιατρούς περίπου 2.000 ευρώ. Αντί δηλαδή να παίρνουμε τις εφημερίες μας κάθε μήνα 700 ευρώ, παραδείγματος χάρη, παίρνουμε 500 και τα 200 μας τα κρατάνε. Επί 8 μήνες τώρα αυτό γίνεται. Και από μήνα σε μήνα, από το λογιστήριο σε λογιστήριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αντί να παίρνουμε αυτά που τουλάχιστον παίρνουμε, παίρνουμε και λιγότερα. Και η απάντηση της διοίκησης είναι: δεν μας έχει έρθει το κονδύλιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να δουλεύεις με συνθήκες χειρότερες, με εντέλεσθε και να παίρνεις λιγότερα. Παρά το ότι αναγνωρίζετε το ιδιαίτερο έργο τους, επειδή είναι στην πρώτη γραμμή, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τους δόθηκε η ενίσχυση, παίρνουν λιγότερα από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούν, οι ειδικότητες πρώτης γραμμής παίρνουν 200 με 300 ευρώ λιγότερα από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Με αποτέλεσμα να έχει ανάλογη μείωση στο εισόδημά τους και να μην τα βγάζουν πέρα. Όχι μόνο δηλαδή δεν ενισχύθηκαν, απλά είναι σαν να τιμωρήθηκαν. Η νοσοκομιακή γιατρή του Ρεθύμνου, παρά τις αιτιάσεις του αρμόδιου υπουργού ότι το θέμα θα λήξει, απαιτούν να τους καταβληθούν τώρα τα δεδουλευμένα τους.